Βεβαίως, σήμερα συμπληρώνονται 47 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, όπου όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα για την υλοποίηση των νέων διχοτομικών σχεδίων, που αυτά προωθεί και επιταχύνει η προκλητική επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα αυτές τις μέρες. Βεβαίως και τα άλλα κόμματα αναφερθήκανε στις εξελίξεις των Κυπριακών και στην εισβολή. Και συγκαλύψαν όμως όλα τα άλλα κόμματα το ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Συγκαλύψανε. Ρόλο που είχε πολύ καθοριστικό τόσο στην εισβολική κατοχή, τη στήριξε την εισβολική κατοχή των Τούρκων, αλλά και σήμερα ενθαρρύνουν την τουρκική επιθετικότητα στην προσπάθειά της να την αποσπάσουν από τη Ρωσία. Και βεβαίως μαζί με την ελληνική αστική τάξη προωθούν τα σχέδια συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης και των κινδύνων για τον λαό της περιοχής αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα μας. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια όλων των υπόλοιπων κομμάτων να παρουσιαστούν ως οι φύλακες της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Από αυτήν την άποψη το ΚΚΕ σταθερά εκφράζει την αλληλεγγύη του με κάθε τρόπο στο λαό της Κύπρου, στους λαούς της Κύπρου, ενάντια στην ξένη κατοχή, ενάντια στην τουρκική κατοχή, για μία Κύπρος ενιαία, ανεξάρτητη, με μία κυριαρχία και με μία ηθαγένεια, ελεύθερη από ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς εγγυητές και προστάτες. Αυτός ακριβώς ο στόχος συνδέεται με το συνολικότερο αγώνα του ΚΚΕ ενάντια στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, για τον απεγκλωβισμό της χώρας μας από αυτή, για την επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων από το εξωτερικό, για το κλείσιμο των αμερικανοεκτοικών βάσεων και την αποδέσμευσή μας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Βεβαίως, σήμερα, στην επικαιρότητα και παρακολουθήσαμε τη γνωστή κοκορομαχία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχουν τα ζητήματα στην παιδεία και με το αντιδραστικό νομοσχέδιο που συζητιέται σήμερα, που ξεκίνησε σήμερα η συζήτησή του στη Βουλή για το σχολείο και τη διαφοροποίηση του σχολείου, την ταξική διαφοροποίηση, αλλά και πάνω απ' όλα στα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων και την ανακοίνωση των βάσεων. Μια κοκορομαχία από τη στιγμή που συνολικά τα κόμματα αυτά και η κυβέρνηση σήμερα και τα προηγούμενα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν ένα λύκειο εξεταστήριο, διαμόρφωσαν τα πανεπιστήμια με πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ταυτόχρονα αναγνώρισαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των διαφόρων κολεγίων ως επιλογή στους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, στην ανάκτηση από την πλατιά λαϊκά στρώματα, από τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, ορισμένων δεξιοτήτων, για να μπορέσουν να είναι αναλώσιμοι, εργαζόμενοι και εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Αυτό το σχεδιασμό υλοποίησαν συνολικά όλες οι κυβερνήσεις και υλοποιεί και σήμερα η κυβέρνηση. Και αυτή η κοκορομαχία αναπτύχθηκε δυστυχώς στο έδαφος της σφαγής, κυριολεκτικά, περίπου 30.000 παιδιών από την είσοδό τους και τον αποκλεισμό τους από τα ΑΕΗ. Που επί της ουσίας τι αναδεικνύει, ότι ο προηγούμενος νόμος της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνει νέους φραγμούς και νέα εμπόδια για την πρόσβαση στα ΑΕΗ, όχι όλων των παιδιών, αλλά των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά οδηγούνται στη σφαγή, γιατί αντίθετα τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών έχουν πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Από το να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, στα διάφορα φημισμένα πανεπιστήμια που τρέχει από το στόμα σας μέλι όταν τα εκφωνείτε, μέχρι και στα διάφορα κολέγια που λειτουργούν στη χώρα μας. Και βεβαίως αναδεικνύεται και η υποκρισία της κυβέρνησης,
όταν λέει ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της λευκής κόλλας. Αντί να συζητήσουμε ότι η λευκή κόλλα είναι αποτέλεσμα του λυκείου εξεταστηρίου που αποθεί τα παιδιά από τη μόρφωση και αντί να δούμε και την πραγματικότητα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία σήμερα παιδιά με υψηλή βαθμολογία δεν μπορούν να ενταχθούν στη σχολή και στο τμήμα της προτίμησής τους. Επί της ουσίας δηλαδή σπρώχνει τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων στις σχολές της κατάρτισης. Και βεβαίως στα διάφορα κολέγια τα παιδιά των πιο πλούσιων οικογενειών που από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αναγνώρισαν την ισοτιμία των πτυχίων και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Εμείς το λέμε καθαρά και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σήμερα στη μη εφαρμογή της ρύθμισης για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μάλιστα εφαρμόστηκε σε μια περίοδο όπου τα σχολεία ήταν κλειστά, τα ζητήματα της πανδημίας έφεραν σημαντικά προβλήματα, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στα νέα τα παιδιά και δεν μπορέσαν να ολοκληρώσουν με αποτελεσματικότητα την εκπαιδευτική διαδικασία. Βεβαίως, το νομοσχέδιο στο οποίο συζητάμε περιλαμβάνει αφενός την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Που και εδώ έχουμε, στα ζητήματα της ενέργειας, αποκάλυψη της πολιτικής που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, της πολιτικής της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής της πράσινης μετάβασης. Και αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα στην αύξηση των τιμών της χονδρεμπορικής και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν όλα τα κόμματα. Γιατί ακριβώς πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι το πακέτο, το μείγμα το ενεργειακό στη χώρα μας λέει τα εξής, ότι πάνω από το 60% πρόκειται για ένα μείγμα το οποίο είναι εισαγόμενο. Είτε πρόκειται για από το φυσικό αέριο παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, είτε από άμεσες εισαγωγές. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από εισαγωγές. Είναι εισαγόμενο. Και εδώ πέρα το φυσικό αέριο ανέβηκε 31% τους τελευταίους δύο μήνες. Να λοιπόν η επίπτωση πρώτη. Δεύτερον, το υπόλοιπο 30% του μείγματος αυτό αποτελείται από ΑΠΕ, από παραγωγή δηλαδή αεολικών και φωτοβολταϊκών και το υπόλοιπο 10% είναι τα υδροελεκτρικά κατά κύριο λόγο και 2-3% είναι από τους λιγνίτες. Αυτό λοιπόν το ενεργειακό μείγμα που είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης εκτοξεύει τις τιμές. Γι' αυτό λέμε ότι η πράσινη μετάβαση θα είναι σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, θα οδηγήσει σε ευρύτερα, ακόμη πιο πλατιά στρώματα του λαού που θα ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Έτσι λοιπόν οι επιπτώσεις της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που με συνέπεια υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Δεύτερον, δεν δίνει σταθερότητα στο σύστημα το ενεργειακό. Τρίτον, οδηγεί στην υποβάθμιση των πηγών ενέργειας που είναι εγχώριες πηγές ενέργειας. Τέταρτον, οδηγεί στην αύξηση των τιμολογίων. Πέμπτον, έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος των εργαζόμενων, όπου επί της ουσίας τα χρόνια της απελευθέρωσης μειώθηκε κατά 50% το αριθμός των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Αυξήθηκαν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αυξήθηκε η εντατικοποίηση των εργαζόμενων. Άρα δηλαδή πρόκειται για μια κατά βάση αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική. Και επί της ουσίας αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα να γιγαντώνεται και να μεγενθύνεται ακόμη περισσότερο μια και με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το σημερινό που συζητάμε, διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η τοποθέτηση και χωροθέτηση των ΑΠΕ, των αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Ακόμη και σε κορεσμένες περιοχές δίνεται τη δυνατότητα να εγκατασταθούν
νέες ΑΠΕ, στη δημιουργία των δικτύων εξυπηρέτησης της μεταφοράς ρεύματος από ΑΠΕ, την ίδια στιγμή που τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας μας βρίσκονται υπό κατάρρευση. Αυτό είναι το φαινόμενο, είναι υπαρκτό. Το συναντήσαμε με τον Ιαννό στην Κεφαλονιά, όπου κατέρευσε το απαρχαιωμένο σύστημα μεταφοράς δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπταν τις λαϊκές ανάγκες, με αποτέλεσμα το νησί να είναι σε blackout για μία περίπου εβδομάδα ορισμένες περιοχές, ενώ αντίθετα τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας από ΑΠΕ δεν πάθαν τίποτα. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν στάνες, όπου κανένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, καμία κυβέρνηση, καμία περιφέρεια ή δήμος δεν φρόντισε να διαμορφωθούν τα δίκτυα που θα μεταφέρουν ενέργεια στις στάνες και στις απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή ακριβώς η εξέλιξη θα είναι ακόμη πιο επώδυνη, όλη αυτή η διαδικασία, με βάση και την πορεία ιδιωτικοποίησης του ΔΔΕ. Έτσι λοιπόν, η στρατηγική συμφωνία της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων στη δίκαιη μετάβαση, η αγωνία που εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας από αυτό το βήμα, πότε η κυβέρνηση θα φέρει τον κλιματικό νόμο, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική συμφωνία ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και στην ψηφιακή τεχνολογία. Μια επιλογή η οποία θα διαμορφώσει συνθήκες όξυνσης ακόμη περισσότερο των κοινωνικών ανισοτήτων και βεβαίως θα έχει και τα αντεργατικά αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Για τα θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, τοποθετήθηκε αναλυτικά και με επάρκεια ο εισηγητής του ΚΚΕ, ο σύντροφος ο Μανώλης Συντιχάκης. Επιτρέψτε μου να κωδικοποιήσω 2-3 σημεία. Ότι επί της ουσίας η πολιτική επιλογή είναι ακριβώς η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διαχείριση των απορριμμάτων, που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση, οδηγεί σε νέους φόρους, νέα τέλη, ακόμη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική και σε αυτή συγκλίνεται όλοι σας. Δεν διαφωνείτε. Αυτή την πολιτική υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ανακύκλωση ήταν από την αρχή παραδομένη στα χέρια των ιδιωτών. Και κανείς δεν άλλαξε αυτό το στοιχείο το συγκεκριμένο. Με πολύ χαρακτηριστικό το ρόλο που έπαιξε διαχρονικά ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, που επί της ουσίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο τροχονόμος ανάμεσα στις διάφορες επιμέρους εναλλακτικές, όπως τις ονομάζεται, εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης, ποιες θα πάρουν, τι κομμάτι θα πάρουν, αλλά και ταυτόχρονα με προτεραιότητα αγωνιούσε για να παραμεριστεί το οποιοδήποτε εμπόδιο στην ικανοποίηση των συμφερόντων των διαφόρων αυτών ανωνύμων εταιρείων που διαχειρίζονταν την ανακύκλωση. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον αμήχανο ρόλο τον οποίο έχει στον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα στην ανώνυμη εταιρεία ανακύκλωσης συσκευασιών και στην ανώνυμη εταιρεία ανταποδοτική ανακύκλωση, την οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να έχει την ευγενική χορηγία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό το άγρυπνο βλέμμα του κυρίου Πάιατ, που ενδιαφέρεται γιατί ακριβώς αυτή η εταιρεία είναι αμερικάνικων συμφερόντων. Οι αλλαγές που φέρνει σε αυτόν τον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωση η κυβέρνηση δεν το κάνουν τίποτα άλλο παρά διατηρούν τα χαρακτηριστικά που έχει, το μετατρέπουν σε φοροεισπράκτορα ίσπραξης του χαρατσιού της ταφής σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των Δήμων που θα τα μετακυλήσουν στα λαϊκά στρώματα και ταυτόχρονα αποτελεί και το δερβέναγα τον ελεκτή επί της ουσίας των Δήμων και τον ΦΟΣΔΑ.
Δεύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει εκτός από την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, την ανταποδοτικότητα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η ανορθολογική διαχείριση. Ανορθολογική όχι γιατί δεν έχει συνέχεια, αλλά γιατί αυτό υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Τόσο αυτό που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση, όσο και αυτό που είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν στην καύση των απορριμμάτων. Άλλωστε, το καλάθι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνει όλα. Και την ανακύκλωση και την καύση. Αλλά πάνω απ' όλα, όλο αυτός ο σχεδιασμός υλοποιείται σε περιοχές υποβαθμισμένες, λαϊκές περιοχές. Και αυτό αποτυπώνει και διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου που αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά. Και τέλος, το γεγονός με τις τροπολογίες που έρχονται το τελευταίο διάστημα με μορφή χιονοστιβάδας, αποκαλύπτουν ότι διατάξεις χωροταξικού πολυδομικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν δεν σχετίζονται με τίποτα άλλο παρά με την προσαρμογή διατάξεων της χωροταξίας και της πολυδομίας στις ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά τακτοποιήσεις αυτών των σχεδιασμών και φωτογραφικές διατάξεις. Από αυτή την άποψη, κυρία Πρόεδρε, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και επί της αρχής και στο σύνολο όλα τα άρθρα, αλλά και τις τροπολογίες τις οποίες έχει φέρει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.